συντονίζουμε εμείς άτυπα, αλλά δεν θα ήταν κακό να βγάλουμε μια επιτροπή από εδώ μέσα, πενταμελή, εξαμελή, ό,τι νομίζετε, η οποία να είναι συντονιστικότερη και γενικότερη κίνηση. Δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνουμε τώρα, αλλά κάποια στιγμή. Να ακούσουμε βεβαίω. Ναι, η κυρία λοιπόν από το Σύλλογο Εργαζομένων στην Κρήτη Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς, φορείς, πολίτες, το Δήμο, οι οποίοι συμπαρίσταστε στον αγώνα που κάνουν οι συνάδελφοί μου και εμείς όλοι για την παραμονή της ΔΟΗΝ στη ΔΟΗΝ Μικόνου, στο νησί της Μικόνης. Λοιπόν, εγώ είμαι εκλεγμένο μέλος από το Σύλλογο Αττικής Κυκλάδων, λέγομαι Ταλτζή Βασιλική και μαζί μου είναι και η Κατερίνα Υπρόπου. Ήρθαμε να σας μεταφέρουμε τις αποφάσεις του Συλλόγου και της Ομοσπονδίας. Η καλή συνάδελφος, η Έφη Ρούση, έχουν βγάλει ένα πακέτο με όλες τις ανακοινώσεις και τις αποφάσεις και τις θέσεις και τις αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και του Γενικού Συμβουλίου για την παραμονή της ΔΟΗ, τι θέλουμε, πώς θέλουμε να είναι η ΔΟΗ και πώς θα πάει, πώς θέλουμε την υπηρεσία μας αναδιοργανωμένη στην εξυπηρέτηση του πολίτη για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Λοιπόν, θα σας διαβάσω, έχουμε βγάλει μία επιστολή που αναφέρονται όλες οι θέσεις εδώ του Συλλόγου, η οποία απευθύνεται προς τους φορείς και τους πολίτες, η διάλυση του δημόσιου τομέα και η ιδιωτικοποίηση του φορολογικού μηχανισμού έχει σίγουρα χορηγούς και συμφέροντα που την προωθούν, αλλά θα βρει αντιμέτωπους όλη την κοινωνία. Η κατάργηση των νησιωτικών ΔΟΗ έχει δημιουργήσει κλίμα έντονης δυσαρέσκειας και ανασφάλειας στους εργαζόμενους της ΔΟΗ και τους κατοίκους των νησιών αυτών. Δεν είναι δυνατόν να ισχύσουν στις νησιωτικές περιοχές τα ίδια κριτήρια με αυτούς που ισχύουν για τις αστικές και μοιαστικές περιοχές της υπηρετικής χώρας. Η ΔΟΗ δεν εξυπηρετεί μόνο τους πολίτες που κατοικούν στο νησί, αλλά και πλήθους άλλων πολιτών ή επιχειρηματιών που έχουν την έδρα τους στο νησί, αλλά και τους φορολογούμενους πολίτες που κατοικούν ή δραστηριοποιούνται σε μικρότερα νησιά. Αυτό δεν ισχύει για την Μύκονο, ισχύει για άλλα νησιά. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, ο πολίτης θα πρέπει να ταξιδέψει προκειμένου να εξυπηρετηθεί για τις φορολογικές του υποθέσεις, αλλά δεν θα μπορεί να επιστρέψει αυθημερών στο νησί του, κάτι που θα μεταφράζεται σε υψηλότερο οικονομικό κόστος, αλλά και απώλεια χρόνου. Ρυθμίσεις οφειλών, πιστοποιητικά, παράβολα, κατάθεση πινακίδων, πληρωμή κλήσεων, λιμενακίου κτλ. Είναι λόγοι που θα τον αναγκάσουν να ταξιδέψει και να προλάβει την τηλεφωνία αυτή. Η επιλογή της λύσης να δημιουργηθούν γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων στη ΔΟΗ που καταργείται δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Η εξυπηρέτηση του φορολογούμενου πολίτη είναι χρονοβόρα διότι δεν θα υπάρχει ηλεκτρονική σύνδεση με τη ΔΟΗ υποδοχή και θα γίνεται μόνο παραλαβή των ετοιμάτων των φορολογουμένων και ταχυδρομική αποστολή για διεκπεραίωση στη ΔΟΗ υποδοχή. Οι πολίτες λοιπόν των νησιών θα αναμένουν την έλευση περιστεράς που θα μεταφέρει στο νησί τους το αποτέλεσμα του φορολογικού τους εγκλήματος. Εκτός των άλλων, οι υπάλληλοι που εργάζονται στις ΔΟΗ μένουν στην κυριολεξία μετέωρη. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι μόνιμοι κάτοικοι που διαδιούν στο νησί με τις οικογένειές τους. Η μετακίνησή τους θα δημιουργήσει υπέρμετρες δυσκολίες με κίνδυνο την όθησή τους σε παρέτηση από την υπηρεσία. Οι συνάδελφοι εφοριακοί δε που θα παραμείνουν στα ΓΕΦ, στα γραφεία εξυπηρέτησης πολιτών, θα υποβαθμιστούν σε υπαλλήλους διεκπαιρέωσης και μόνο, διότι τα ΓΕΦ δεν θα είναι ηλεκτρονικά συνδεδεμένα με την μητέρα ΔΟΗ. Στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε, η αποβάθμιση από το νησί πολλών οικογενειών εργαζομένων θα έχει ως συνέπεια να τους στερηθεί η τοπική κοινωνία, η τοπική αγορά, τα χωριά, το σχολείο. Δεν θα αφήσουμε να διαλύσουν τις τοπικές κοινωνίες.
Δηλώνουμε την κατηγορηματική αντίθεσή μας στην απόφαση αυτή, η οποία θα βρει αντιμέτωπους τους δυναμικούς αγώνες μας. Είμαστε υπέρ της αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών με μετρήσιμα γεωγραφικά, οικονομικά και πληθυσμιακά κριτήρια και με απαραίτητη προϋπόθεση την ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσης μηχανογράφησης. Ο πολίτης πρέπει να εξυπηρετείται στον τόπο που ζει και εργάζεται. Η διοικητική δομή πρέπει να είναι σε θέση να καλύψει και να εξυπηρετήσει το σύνολο των φορολογικών συναλλαγών του πολίτη με το κράτος. Οποιαδήποτε άλλη λύση που εμπεριέχει μετακίνηση, ταλαιπωρία και κόστος για τον πολίτη δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Η διοικητική μεταρρύθμιση δεν μπορεί να αγνοεί τον ανθρώπινο παράγοντα, τον οποίο έχει εξαθλιώσει οικονομικά και ηθικά. Δεν θα αφήσουμε να προχωρήσει το Υπουργείο Οικονομικών με λογικές αποφασίσουμε και διατάσσουμε. Ο δημοκρατικός διάλογος και η συνεργασία με τους εργαζόμενους δεν είναι προεκλογικό πυροτέχνημα για κάθε κρίση. Ζητάμε τη συμπαράσταση στον αγώνα μας από τους Δήμους, τις τοπικές κοινωνίες και κάθε φορέα που αγωνίζεται για να παραμείνουν πλήρως αναδιοργανωμένες δόη στα νησιά για να εξυπηρετηθεί ο πολίτης και να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή. Θα σας διαβάσω και τις αποφάσεις του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου. Λοιπόν, αυτό που εμείς θέλουμε είναι να κάνουμε συζήτηση, να δούμε ο κάθε φορέας τι θέλει ο κάθε πολίτης, θα ακούσουμε βέβαια. Αυτό εμείς εγώ θα πω ότι θέλουμε εμείς σαν εργαζόμενοι. Ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις σας, αλλά είμαστε τώρα εδώ, γιατί μιλήσαμε πολύ, να μιλήσει ο κόσμος. Συμφωνώ, να ξαναπάρε το λόγο. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να το ξαναπάρω το λόγο. Εγώ ήρθα εδώ για να ακούσω, αν θέλει να πάρει το λόγο, θα το πάρει το Κατερίνα Ευρώ. Λοιπόν, εμείς αυτό που θέλουμε, θέλουμε να είμαστε όλοι μαζί και αλληλέγγυοι. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα, διότι το πρόβλημα δεν είναι στους εργαζόμενους των ΔΟΗ. Το πρόβλημα αύριο θα είναι στο σχολείο, στο νοσοκομείο, στη συγκοινωνία και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ.